Εδώ είμαστε με την εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts. Μπορείτε να μας βρείτε στο φατσό βιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερικανική οικονομία, αντίθετα από την Ευρωπαϊκή, αναδύθηκε ισχυρή. Μετά το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκαν ως ένα από τα ισχυρότερα έθνη, τόσο από στρατιωτική όσο και από οικονομική άποψη. Η μοντέρνα κοινωνία της Αμερικής δεν δεσμευόταν από ιστορικές παραδόσεις. Παράλληλα, διψούσε για πολιτιστική ταυτότητα. Η αφαίρεση, μια πρωτοπορία που δεν είχε ακόμα εκτιμηθεί στην Ευρώπη παρά από λίγους, υιοθετήθηκε απρόσκοπτα στην Αμερική, αφού οι ανεικονικές τάσεις δεν έχουν εθνικά περιεχόμενα και χαρακτηριστικά, και επιβλήθηκε ως η κατεξοχήν μορφή τέχνης. Η αμοιβαία δυσπιστία και χαγιποψία που είχε επιφέρει το ψυχρό πόλεμο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας είχε επιπτώσεις και στον πολιτιστικό τομέα. Μείνε εδώ μαζί μας λοιπόν για να μάθεις περισσότερα για την εξέλιξη της μεταπολεμικής τέχνης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι δεκαετίες 1960-1970 ήταν τα χρόνια των κινημάτων της αμφισβήτησης. Το φεμινιστικό κίνημα έθεσε σε νέα βάση το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και διεκδίκησε ίσους όρους εργασίας. Οι πράσινοι, οι οικολόγοι οργανώθηκαν και άρχισαν να πιέζουν τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την αλόγιστη καταστροφή της φύσης. Εμφανίστηκαν οι χίπιες, νέοι αντικομφορμιστές που ζούσαν ομαδικά, άφησαν μακριά μαλλιά, ντύνονταν ιδιόρυθμα, τραγουδούσαν την ειρήνη και αυτοαποκαλούνταν παιδιά των λουλουδιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του τόσο με το έργο του, όσο και με το κοινό του. Αμφισβήτησε όλο και περισσότερο την ανάγκη επίδειξης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και ανέτρεξε σε αντικείμενα και υλικά της βιομηχανικής παραγωγής. Η ιδέα απέκτησε τον κυρίαρχο ρόλο, ενώ η εκτέλεση του έργου είχε πια όλο και λιγότερη σημασία. Μέσα σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία, αμφισβήτησε τη μονιμότητα του έργου τέχνης, το οποίο όλο και πιο εφημερό και γι' αυτό λαϊκότερο, το ήθελε να απευθύνεται σε περισσότερους ανθρώπους. Φτώχυνε λοιπόν τα υλικά του που τα απέσπασε από την καθημερινή ζωή σε μια προσπάθεια ταύτισης τέχνης με τη ζωή. Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε την εμπορευματοποίηση του έργου τέχνης και δημιούργησε έργα που όλο και λιγότερο μπορούσαν να αγοραστούν, ενώ όλο και περισσότερο επέμενε να τα δει ο θεατής και να τα βιώσει σαν αισθητική εμπειρία. Αντίδραση στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και στην αφαίρεση ήταν η pop art, μια επιστροφή στον κόσμο της αναπαράστασης. Μια επιστροφή στον κόσμο των αντικειμένων που περιστοιχίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο των μεγάλων πόλεων και στη γύρω του πραγματικότητα, που απαρτίζεται από καταναλωτικά προϊόντα, διάσημους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου, φωτογραφίες, τηλεόραση, έντυπα, κόμιξ και όλα όσα συνθέτουν την καταναλωτική κοινωνία. Τόσο στη ζωγραφική, όσο και στη γλυπτική, στο βαθμό που μπορούμε πια να μιλάμε για τις δύο αυτές τέχνες χωριστά, αφού τα όρια τους αμβλύνονται, επανήλθαν προς εξέταση το κολλάζ και οι δυνατότητες που παρήχαν στους καλλιτέχνες τα ready-made, η αξιοποίηση δηλαδή των έτοιμων αντικειμένων της μαζικής παραγωγής, στο πνεύμα κυρίως του δασκάλου του νταντάισμού, Ντισάν. Χωρίς αυτόν άλλωστε θα ήταν αδιανόητες πολλές μορφές της μεταπολεμικής τέχνης μέχρι σήμερα. Η pop art εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 στη Μεγάλη Βρετανία με μια ομάδα νέων καλλιτεχνών, κυρίως τον Χάμιλτον και τον Παολότσι, αρχιτεκτόνων και συγγραφέων που πραγματοποιούσαν συναντήσεις στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης του Λονδίνου. Εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι διαφημίσεις διαμορφώνουν συμπεριφορές, πρότειναν μια λαϊκή τέχνη με την έννοια ότι δεν ήθελαν μια τέχνη υψηλή, αλλά μια τέχνη που να απευθύνεται στα πλατιά στρώματα του λαού και να αξιοποιεί εικόνες και αντικείμενα της μαζικής κουλτούρας και του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, όπως διαφημίσεις, φωτογραφίες, πρωταγωνιστές της μουσικής και του κινηματογράφου. Στο σημείο αυτό, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν και τα κόμιξ. Στη δεκαετία του 1956 έως το 1966, η pop art διαδόθηκε γρήγορα από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Νέα Υόρκη, η pop βρήκε απρόσκοπτα το φυσικό της χώρο. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτά τα κέντρα της βιομηχανοποίησης και της εμπορευματοποίησης των πάντων, μέσα στην κυριαρχία των μαζικών μέσων ενημέρωσης, αναπτύχθηκε αυτή η έκφραση που αξιοποίησε το περιβάλλον για τη δημιουργία νέων θεαμάτων. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αγγλική pop και την αμερικανική εντοπίζεται στο ότι η πρώτη στέκεται πιο κριτικά απέναντι στα μέσα που χρησιμοποιεί.
Η Αμερικανική χρησιμοποιεί αδιακρίτως μπουκάλια κοκακόλας και κουτιά τσιγάρων, επιστολικές κάρτες και υλικά περιτυλίγματος, διαφημίσεις αυτοκινήτων και σωληνάρια του κέτσαπ, ψυγεία, αυτοκίνητα, έπιπλα και φρυγανιέρες. Χωρίς όλα αυτά με περιορισμούς, χωρίς συναισθηματική ή κριτική διάθεση. Το έργο πρέπει να είναι λαϊκό, να έχει γίνει για τις μάζες, να είναι εφήμερο, να μην μπορεί να διατηρηθεί πολύ, αναλώσιμο, να ξεχνιέται γρήγορα, φτηνό, να παράγεται μαζικά, να είναι νέο, προσανατολισμένο στην νεολαία, χώρα ταντζίδικο, σεξι, παιχνιδιάρικο, δελεαστικό και τέλος, χωρίς αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό, να είναι εμπορικό και επιχειρηματικό. Είναι ο περίφημος ορισμός που έδωσε το 1957 ο Χάμιλτον για τα στοιχεία που ορίζουν ένα έργο ως pop art. Στη Γαλλία προτιμήθηκε αυτός ο όρος νεορεαλισμός από τον όρο pop art. Εκπροσωπήθηκε από τον Αρμάν που άδειασε στο χώρο της γκαλερία ένα σωρό παλιόχαρτα, τον Ματζόνι που πουλούσε κονσερβοποιημένη την αναπνοή του ως αναπνοή του καλλιτέχνη, τον Κλάιν που χρησιμοποιούσε τις ανθρωπομετρίες του αντί για πινέλο γυμνά μοντέλα βουτυγμένα στο χρώμα, τον Σεζάρ που αξιοποιούσε τα συμπιεσμένα μέταλλα από τα νεκροταφεία αυτοκινήτων, τον Τίγκελι που κατασκεύαζε θορυβόδες μηχανές οι οποίες αυτοκαταστρέφονταν. Όλοι με τα έργα τους τόνισαν την προσωπικότητα του καλλιτέχνη, επισημένοντας ακριβώς ότι ο καλλιτέχνης έχει τη δύναμη να αναγορεύει σε τέχνη ό,τι εκείνος επιλέγει. Μια από τις καθοριστικές ιδέες της pop art αλλά και γενικά της τέχνης των δεκαετιών του 60 και 70 ήταν η ιδέα της κατάργησης των ορίων ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή. Το έργο της τέχνης έπρεπε να είναι ένα συμβάν, μια δράση, ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο θεατής εισέρχεται και περιβάλλεται. Όπως βιώνει την πραγματική ζωή, έτσι πρέπει να βιώσει και το έργο τέχνης με όλες του τις αισθήσεις. Οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν την αντιμετώπιση του έργου τέχνης ως εμπορεύσιμο αντικειμένου και το μετέτρεψαν σε εμπειρία και σε συμβάν. Από εκεί βγήκε η ονομασία του Happening. Ο Alan Caprow υπήρξε ο δημιουργός των Happenings που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1959 σε γκαλερί της Νέας Υόρκης. Το 1962 ιδρύθηκε στη Γερμανία από μια ομάδα καλλιτεχνών της ακραίας πρωτοπορίας το κίνημα Fluxus. Το Fluxus, που στα λατινικά σημαίνει ρευστός, απέβλεπε στην ανανέωση των δανταϊστικών εκφράσεων και προσπάθησε να απαλείψει τα όρια ανάμεσα στο θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Το κίνημα ήταν περισσότερο μια διάθεση και ένα πνεύμα που έγινε μύθος και που διατηρείται ζωντανός ως τις μέρες μας. Στη δεκαετία του 60, μια γενιά καλλιτεχνών στράφηκε σε μια ζωγραφική που είχε τις ρίζες της στο Bauhaus. Πρόκειται για την οπτική τέχνη που εξερεύνησε με την σειρά της το πρόβλημα της οπτικής πρόσληψης, γνωστή και ως op art. Η οπτική ζωγραφική στηρίχθηκε στην ψευδέστηση και τα οπτικά εφέ της δημιουργούσαν στο θεατή την εντύπωση της κίνησης. Σύμφωνα με την τάση που είχε δημιουργήσει η pop art, της ευρείας δηλαδή διάδοσης της από τα μέσα επικοινωνίας, η op art πρωτοπαρουσιάστηκε στο περιοδικό Time της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1964 και ένα χρόνο αργότερα είχε γίνει μόδα στα ασπρομαυρά ρούχα, στα γυαλιά και γενικά στα διακοσμητικά αντικείμενα. Τα έργα της op art δημιουργούν την ψευδέστηση της κίνησης. Η κινητική τέχνη, kinetic art, όπως αναπαράστησε την ίδια την κίνηση. Από τα έργα της κινητικής τέχνης υπάρχουν εκείνα που κινούνται χωρίς μηχανική δύναμη, τυχαία, από την όθηση με το χέρι ή από την πνοή του αέρα, όπως είναι τα έργα του Calder. Και υπάρχουν και εκείνα που κινούνται μηχανικά, που χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, το νερό ή το φως. Προφανώς, πρόκειται περί μηχανών, περίπλοκων ή απλών στο πλαίσιο της ανάγκης της τέχνης να ενσωματώσει την κίνηση, όχι ζωγραφισμένη, αλλά ως φυσικό στοιχείο, κάτι που είχε ήδη αρχίσει από τις αρχές του αιώνα με τα έργα των κονστρουκτιβιστών. Ο Ελβετός Τιγκελί, οι Έλληνες Τάκης και Χρύσα είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που καθένας με τον τρόπο του δούλεψαν στο τρίπτυχο χώρος φως κίνηση με μια γλυπτική έξω από κάθε σύμβαση, υιοθετώντας νέους όρους για να προσδιοριστεί το έργο τους όπως φωτοδυναμισμός ή χωροδυναμική. Κοινή χαρακτηριστική τάση των καλλιτεχνών που δημιούργησαν γλυπτά της κίνησης και του φωτός ήταν να συγχωνευτεί η τέχνη με τη σύγχρονη επιστήμη. Μια άλλη τάση της δεκαετίας του 60 ήταν να αποκλειστούν από την τέχνη η αυτοέκφραση, η υποκειμενικότητα και ο συναισθηματισμός που είχαν κυριαρχήσει στην τέχνη του 50 με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και τον τασισμό. Αυτές οι μορφές κατηγορήθηκαν ότι είχαν προκαλέσει σύγχυση ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμενο καθώς και έναν ελιτισμό μέσα στον οποίο οι δημιουργοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους ήρωες του υπαρξισμού. Τα δε έργα τους, καταγραφές και τις πιο μικρής τους χειρονομίας, ιερά δηλαδή αντικείμενα που εμπεριείχαν μεταφυσικά και υπαρξιακά περιεχόμενα.
Σε όλο αυτόν το γεμάτο τέχνη αφηρημένο εξπρεσιονισμό Πόλοκ και του Ντεκούνινγκ, οι μινιμαλιστές αντιπαράθεσαν ένα καθαρό, αυστηρό, άδειο από εκφραστικά περιεχόμενα κύβο στον αυθορμητισμό και στις ηλικιώδεις κληρονομίες του αυτοματισμού. Αντέταξαν δηλαδή την τάξη, την ακρίβεια, τη συστηματική μεθοδολογία. Αντέταξαν ορθογώνεις και κυβικές μορφές, αποκαθαρμένες από κάθε μεταφορά ή συμβολικό περιεχόμενο, πρωταρχικές, δηλαδή δομές, που είχαν κύρια χαρακτηριστικά το ευανάγνωστο, την αναλογία, την επανάληψη και την ουδετερότητα των επιφανειών. Οι καλλιτέχνες που συνέδεσαν το όνομά τους με την μινιμαλιστική ή διαφορετικά αβό τέχνη δημιούργησαν γλυπτικά ή τρισδιάστατα έργα, δηλαδή τελάρα, σε πρωτόγνωρα σχήματα στις μορφές των οποίων ήταν δύσκολο πάλι να διακρίνει κανείς τα όρια μεταξύ γλυπτικής και ζωγραφικής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μινιμαλισμού ήταν η αυστηρή μαθηματική δομή, τα απλά πρωτογενή σχήματα από βιομηχανικά υλικά, ανοξείδωτο ατσάλι δηλαδή, γαλβανισμένο σίδηρο ή γυαλοβάμβακα ή πλαστικό ή φύλλα μολύβδου ή χάλιβα. Κατέργησαν δηλαδή το βάθρο και τοποθέτησαν το έργο στο ίδιο οπτικό επίπεδο με το θεατή. Ο μινιμαλισμός βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους αρχιτέκτονες και στους πολεοδόμους που συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι μεγάλες κλίμακες γλυπτικές κατασκευές ήταν η καταλληλότερη διακόσμηση του νέου αστικού τοπίου και στους γλύπτες όπως ο Καλντέρ ή ο Καρό που διαμόρφωσαν με το έργο τους κήπους, πλατείες, εισόδους κτηρίων. Ο μινιμαλισμός γέννησε πολλές αντιδράσεις. Η τάση του για πλήρη παραίτηση από κάθε περιεχόμενο τον έκανε να φαίνεται σαν μια απόπειρα απόδρασης από την πραγματικότητα και τη ζωή, η οποία ήταν γεμάτη από πολιτικά σκάνδαλα, όπως ήταν η υπόθεση Watergate, κοινωνικές ανισότητες και καταπίεση, πόρειες ειρήνης και διαμαρτυρίες για την αλόγιστη μόλυνση της φύσης. Τα σειραϊκά έργα μπορεί να είναι μια σειρά από επαναλαμβανόμενα όμοια στοιχεία, πρέπει όμως να γίνουν αντιληπτά ως ένα μοναδικό πράγμα. Η ολότητα έχει μεγάλη σημασία στο μινιμαλιστικό έργο και όχι το μικρό στοιχείο που επαναλαμβάνεται. Η πρώτη αντίδραση αφορούσε την ίδια τη φύση του έργου τέχνης ως αντικειμένου που υπόκειται όπως όλα τα άλλα αντικείμενα του καταναλωτισμού στην αγορά και στην πώληση. Η αναζήτηση στράφηκε προς μια περιοχή όπου η τέχνη δεν θα ήταν περιορισμένη μορφολογικά, απομονωμένη και εμπορευματοποιημένη, και η αντίδραση στράφηκε κατά της μηχανοποιημένης και βιομηχανοποιημένης κοινωνίας που δεν έχει χώρο να ενσωματώσει τον καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να χρησιμοποιούν φτωχά υλικά όπως φύλλα, άμμο, ξύλα, σχοινιά, κάβουνα, άχυρα, ακόμα έννοιες και διαδικασίες ή και τον ίδιο τους τον εαυτό, παράγοντας μορφές τέχνης που δεν αποθηκεύονται εύκολα στους χώρους των μουσείων ή των γκαλερί και που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις ιδέες, στις σκέψεις που βρίσκονται πίσω από τα πράγματα. Η τέχνη αυτή ονομάστηκε ενιακή, conceptual art, από τη λέξη concept που σημαίνει έννοια. Κάτω από αυτό το γενικό όρο μπορεί να περιληφθούν οι καλλιτέχνες της Arte Povera, φτωχή τέχνη, ή της Land Art, τέχνη της γης, ή της Process Art, τέχνη της διαδικασίας. Και βέβαια, στο ίδιο μήκος σχήματος έχουμε την Performance, τέχνη της δράσης, και το Body Art ως τέχνη του σώματος, και την Junk Art ως τέχνη από σκουπίδια. Οι καλλιτέχνες είχαν εγκαταλείψει τα ατελιέ και παρουσίαζαν τα μεταντικείμενά τους σε εναλλακτικούς χώρους όπως σχολεία, άδειες αποθήκες, εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, πεζόδρομους πόλεων. Το κύριο χαρακτηριστικό της ενιακής τέχνης βρίσκεται στην εξαήλωση του αντικειμένου της τέχνης και στην είσοδο της τέχνης στο βασίλειο της γλώσσας, της γνώσης, της επιστήμης και των λεκτικών δεδομένων που αρχικά περιγράφουν και βαθμιαία γίνονται τα ίδια το περιεχόμενο της τέχνης. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες της τέχνης της δράσης, ο γερμανός γλύπτης Beuys υπήρξε ο χαρισματικότερος και αντιφατικότερος, αποφασισμένος να μειώσει το χάσμα ανάμεσα στην τέχνη και στη ζωή, χρησιμοποίησε κάθε μέσο και κάθε διαδικασία, αξιοποιώντας ακόμη και τον εαυτό του. Η ενιακή τέχνη, ενώ έχει ως στόχο την δημοκρατικοποίησή της μέσα από τα φτωχότερα υλικά και την αμεσότερη επαφή της με το κοινό, δεν διαδόθηκε πλατύτερα ούτε συγκέντρωσε περισσότερους απλούς ανθρώπους γύρω από αυτήν. Μπορεί να πει κανείς ότι όσο πιο πολύ απλοποίησε τα υλικά της, τόσο περισσότερο απευθύνθηκε σε ένα ειδικότερο κοινό μοιημένων περί την τέχνη και τόσο περισσότερο απομακρύνθηκε από τον απλό άνθρωπο, ο οποίος έμενε με αναπάντητο το ερώτημα αν αυτό που έβλεπε ήταν τέχνη και γιατί. Από την άλλη μεριά, οι συλλέκτες, οι γκαλερίστες και τα μουσεία γρήγορα συμμορφώθηκαν προς τις καινούργιες δραστηριότητες των καλλιτεχνών και άρχισαν να μαζεύουν φωτογραφίες, χάρτακια σημειώσεων, δηλώσεις και άλλα ενιακά υποπροϊόντα. Η αγορά της τέχνης μάλλον διευρύνθηκε αφού οι αίθουσες τέχνης συμπεριέλαβαν τώρα βιβλία καλλιτεχνών, δημοσιεύσεις φωτογραφιών, αρχιτεκτονικά σχέδια, ακόμα και μουσικές παρτιτούρες. Σήμερα χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από σιωπηλούς κύβους, λευκούς μουσαμάδες και λαμπερούς καινούς στίχους. Μας αρρωσταίνουν οι παγωμένες πλατείες ή μονότονοι ουρανοξύστες που κρύβουν τον ήλιο, και οι εσωτερικοί χώροι που μοιάζουν περισσότερο με άδειες κρεατοαποθήκες παρά με ανθρώπινα δωμάτια, έγραφε από τη Νέα Υόρκη ο κριτικός της τέχνης Περό στα 1970.
Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε μας κάτω στα σχόλια για αγαπημένα σας έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 60, 70 και 80. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από το σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.